Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην αναλυτική παρουσίαση του Nokia 701 για το iPhone. Ένα από τα καλύτερα μέχρι σήμερα Symbian κινητά τα οποία έχουν φτάσει στα χέρια μας μέχρι στιγμής. Και είχαμε την τύχη να το δουλέψουμε για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και έτσι να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για το κινητό τηλέφωνο της Nokia. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με ένα μικρό unboxing της συσκευής και στα επόμενα βίντεο θα προχωρήσουμε στα εξωτερικά χαρακτηριστικά του κινητού αλλά και σε μια αναλυτική παρουσίαση της Nokia Belle. Το κουτί όπως παρατηρούμε είναι απλό, χάρτινο, στο κλασικό μπλε χρώμα που συνηθίζει να βγάζει η εταιρεία αρκετά από τα κινητά της και γενικά είναι μικρό το μέγεθος, οπότε ίσως παραπέμπει σε πιο φθηνές συσκευές της ίδιας εταιρείας, όπου επίσης βάζει σε μικρές συσκευασίες. Ανοίγοντας συσκευασία, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε είναι το ίδιο το κινητό, το οποίο είναι επίσης σε ζελατίνα. Το ανοίξουμε. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλή η κατασκευή του και αυτό θα το αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Βάζουμε στην άκρη. Ακριβώς από κάτω από το άσπρο χαρτόνι βρίσκουμε τα υπόλοιπα παρελκόμενα και θα αρχίσουμε με την μπαταρία που έχουμε εδώ την πιο σημαντική αλλαγή. Είναι το μοντέλο BL5K, η ίδια δηλαδή μπαταρία που βρίσκουμε και στο Nokia S7, αλλά να τονίσουμε πως είναι από τη νέα φουνιά μπαταριών της Nokia, με μεγαλύτερη χωρητικότητα, για την ακρίβεια είναι κατά 100 mAh μεγαλύτερη, σε σχέση με αυτή που ερχόταν με το S7 μέχρι πριν λίγο καιρό. Η προηγούμενη φουνιά ήταν στα 1200 mAh, αυτή είναι 1300. Αλλά αυτές οι αλλαγές δεν είναι συγκεκριμένα μόνο για το Nokia 701, όσα κινητά ουσιαστικά βρίσκονται ακόμα σε παραγωγή, θα έρχονται με τις νέες μπαταρίες της Nokia, με μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αφήνοντας την μπαταρία και συνεχίζοντας με τα υπόλοιπα, βρίσκουμε τον φορτιστή των 2 χιλιοστών. Φορτιστής ταξιδίου, είναι αρκετά μικρός, αρκετά βολικός και αρκετά γρήγορος επίσης μπορούμε να πούμε, στη φόρτιση. Επίσης, το καλώδιο micro USB με το οποίο συνδέεται στον υπολογιστή αλλά μπορεί επίσης και να φορτίσει το κινητό, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας και μπορεί να φορτίσει και από την θύρα των 2 χιλιοστών και από τη micro USB και αυτό ισχύει γενικά σε όλα τα κινητά της Nokia πριν να αλλάξουν να ξεραιώσουν στα οποία δεν έρχεται η θύρα, δεν υπάρχει θύρα 2 χιλιοστών. Και τέλος έχουμε τα hands-free, τα οποία είναι απλές ψήρες, μας δίνουν και βαμβακάκια φυσικά, αρκετά μεγάλα, λείπουν δυστυχώς τα multimedia keys, υπάρχει μόνο ένα κουμπί για να πατάμε στις κλήσεις. Η ένταση όταν τα δοκιμάσαμε από αυτά τα ακουστικά ήταν αρκετά χαμηλή για τα γούστα μας. Μπορεί να είναι ικανοποιητική για αρκετούς, αλλά σε σχέση ακόμα και με άλλα ακουστικά που δίνει η εταιρεία, ήταν χαμηλή. Η ποιότητα βέβαια του ήχου ήταν σχετικά πάρα πολύ καλή, αλλά σε γενικές γραμμές μας απογοήτευσαν, περιμέναμε πολύ περισσότερα. Συνεχίζοντας, ακριβώς από κάτω βρίσκουμε μόνο τα εγχειρίδια χρήση, τα οποία είναι τα άκρως απαραίτητα, και δεν περιέχουν αναλυτικές οδηγίες για όλες τις γλώσσες όπως βλέπαμε παλιότερα, παρά μόνο τις πολύ βασικές. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing του Nokia 701. Και σε γενικές γραμμές όπως παρατηρήσαμε ήταν το πακέτο αρκετά σπαρτιάτικο, αλλά αυτό που ουσιαστικά αξίζει δεν είναι και τόσο πολύ τα παραλυκόμενα όσο το ίδιο το κινητό και οι δυνατότητες του, το οποίο θα αναλύσουμε στα επόμενα βίντεο της αναλυτικής παρουσίασης, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.